Πάμε γρήγορα σε ένα τελευταίο θέμα, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Ναι, το οποίο θα σου μας απασχολήσει. Θα μας απασχολήσει, αλλά θέλω να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, επειδή ξεκινάει αύριο η εργασία. Ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, γιατί δεν είναι. Και μας το έχουν στείλει. Στα δελτία ειδήσεων. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι στα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει και φίλοι πολλοί από την Κολωνία που το έχουν, μας το έχουν επισημάνει. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα και η Παύρου, σήμερα 22 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σωστά. Ξεκινάει σήμερα στην Ιρεβέργη η Γερμανοελληνική Συνέλευση. Δηλαδή, 400 καλεσμένοι την Ελλάδα και τη Γερμανία θα μιλήσουν για τον τρόπο της διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών. Από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τουρισμό μέχρι και το ενεργειακό. Λοιπόν, να πούμε ότι η συνεργασία αυτή δείχνει ήδη τα αποτελέσματά της σε πολλά θέματα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα και στο Ηράκλειο, λέει, ξεκινούν το φθινόπωρο τα δύο πρώτα σχολεία για ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Νέοι Έλληνες μπορούν να εκπαιδευτούν με γερμανικά πρότυπα. Βεβαίως. Καθότι είναι πολύ καλή ξενοδοχή Γερμανία. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ενίσχυση των γραφείων δύο Δήμων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γερμανοί και Έλληνες δήμαρχοι ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους. Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολλά, έτσι. Και θα ξανασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί δεν πρέπει να το πούμε. Πολλά ζητήματα εδώ. Πουθενά στα δελτία ειδήσεων. Θα περάσει στα ψηλά. Να πούμε ότι πρόκειται για μια αντιπροσωπεία με πάνω από 192 Έλληνες, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, οι οποίοι είναι δύο υπουργοί, τουλάχιστον δύο υπουργοί, αν θυμάμαι καλά, υφυπουργοί, γενική γραμματής, 60. Είναι ο κύριος Μιχαλάκης σίγουρα εκεί πάνω. Μα τι εδώ. Ο Μάης από τη Σαρακοστή, αλίμονο. Λοιπόν, 60 δήμαρχοι και άλλοι επιχειρηματίες και άλλα λαμόγια της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής ζωής. Εγώ θα παρακαλέσω στους συναγωνιστές και στους φίλους από τη Γερμανία πάση θυσία να μάθουν ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες. Γιατί δεν ανακοινώνονται εδώ. Εδώ περνάνε στο κούφιο. Όχι, αυτό είναι δημοσίευμα, να το πούμε. Τα στοιχεία του Υπουργείου, έχουν... του Υπουργείου είναι... της Γερμανίας. Μπράβο, από τη Γερμανία δημοσίευμα, έτσι. Δεν είναι κάποιο περνάει... ελληνικό και γι' αυτό το διάβαζα. Πρέπει να τους μάθουμε, γιατί θα στοχοποιηθούν αυτοί. Πρέπει να στοχοποιηθούν. Το ποιοι είναι αυτοί που ξεπουλάνε την πατρίδα μου. Θα στοχοποιηθούν αυτοί. Δεν θα περάσει έτσι αυτή η τύπη. Τώρα προσέξτε. Με ποιο δικαίωμα φτιάχνουν σχολείο για τουριστικά επαγγέλματα όταν η κυβέρνηση έκλεισε όλα τα ΤΕΗ τουριστικών επαγγελμάτων. Εδώ μπαίνει ένα θέμα, δεν μπαίνει. Φτιάχνουν σχολείο για τουριστικά επαγγέλματα. Σχολείο που σημαίνει τι. Ότι ο Έλληνας θα φεύγει από το γυμνάσιο και θα πηγαίνει στο σχολείο γιατί δεν θα έχει ΕΠΑΛ, του το έχουν διαλύσει. Τεχνικό λύκειο δηλαδή. Να. Του καταργούνε και αυτή την ιστορία και θα πηγαίνει στο ελληνογερμανικό σχολείο το οποίο θα δουλεύει με όρους μαθητείας. Δηλαδή δωρεάν για τον εργοδότη. Και αυτό το πράγμα θα λέγεται τουριστικά επαγγέλματα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, γι' αυτό και του καταργήσαν τα ΤΕΗ τουριστικών επαγγελμάτων. Σε μια χώρα όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το καταλαβαίνουμε ότι ο τουρισμός είναι ένας βασικός τομέας ανάπτυξης της οικονομίας. Το δεύτερο είναι ότι τα θέματα για τις συμφωνίες πρέπει να μάθουμε. Ποιοι ήταν οι 192, ποιοι είναι αυτοί. Ένας προς ένας να μπορέσουμε να μάθουμε. Γιατί εδώ πέρα δεν πρόκειται να βγει κανένας να πει οτιδήποτε. Να το θυμηθείτε, δεν πρόκειται κανένας να το θέσει στο κοινοβούλιο. Αν και θα φάμε τα λυσακά μας να βρούμε βουλευτές που να το θέσουν το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τρίτο, πρέπει να μάθουμε τι υπογράψανε και τι συμφωνήσανε. Γιατί εδώ πρόκειται, ξεκινάνε με την εκπαίδευση, διαλύουν τα σχολεία, το λύκειο, το τσακίζουν το λύκειο για να έρθουν οι Γερμανοί να μας φτιάξουν επαγγελματικά σχολεία κατά τα πρότυπά τους. Από ό,τι βλέπω, έχει και για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Μεγάλες συμφωνίες. Έχει τέσσερα ζητήματα. Έτσι είναι πολύ σημαντικά. Υγεία, παιδεία, σκουπίδια, ενέργεια. Και τουρισμός. Και τουρισμός. Να σου πω, να πω κάτι, γιατί εσύ το γνωρίζεις το θέμα, το καταπληκτικό, ότι θέλουμε, λέει, επιμήκυνση. Οι Γερμανοί θέλουν επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, διότι να υπάρχει και το φθινόπωρο, ώστε άτομα που έχουν ανάγκη από μόνιμη περίθαλψη θα ταξιδέψουν από τη Γερμανία, εννοείται, στη Ρόδο, στο πλαίσιο ενός πιλωτικού προγράμματος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι παλαιότερα. Είχαμε δώσει ένα δημοσίευμα όπου τα γερμανικά γυροκομεία είναι πολύ ακριβά για τους Γερμανούς. Δεν ξέρω αν το θυμούνται και οι φίλοι που μας ακούνε, έτσι, πιο σταθεροί. Εγώ νομίζω, λοιπόν, ότι οι φίλοι από την Κολωνία πρέπει να το θυμούνται, γιατί ήταν ειδική αναφορά στην ομιλία μου. Ναι. Στην Κολωνία. Μάλιστα με είχαν πιάσει τότε μετά την ομιλία κάποιοι φίλοι, όχι επαμήντες, κάποιοι φίλοι που παρακολούσαν την ομιλία και με ρωτάγανε
δεν είναι λίγο τραβηγμένο αυτό που λες? Ναι, είναι πολύ. Ναι. Παιδιά, να το πραγματοποιείτε. Λοιπόν, πιλωτικό ούτε πρόγραμμα. Ούτε χρόνος δεν πέρασε. Τώρα φοβερό. Από μόνιμη άτομα, λέει, που έχουν ανάγκη από μόνιμη περίθαλψη. Δεν θέλει να πει ηλικιωμένοι. Ποια είναι τα άτομα που έχουν ανάγκη από μόνιμη περίθαλψη και τους πάμε στη Ρόδο? Ως τι? Αναξιοπαθούντες. Τι είναι αυτά τα άτομα? Και θα έρθουν στη Ρόδο πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτές είναι οι δουλειές και οι επενδύσεις που ανοίγουν. Βέβαια. Έτσι. Yeah. Αυτές, από εδώ και πέρα, αυτές τις δουλειές θα έχουν. Και ποιοι θα τρέχουν να τους κατάνε την πάπια και να τους κάνουν αλλαγή μπεμπιλίνου? Ή αυτοί που θα βγαίνουν από τα ελληνογερμανικά σχολεία μαθητείας. Αυτοί. Και θα γνωρίζουν. Και με μεροκάματα που τα 360 ευρώ ή τα 200 ή τα 126 που παίρνουν οι Βούλγαροι, γιατί δεν το κάνουν στη Βουλγαρία. Οι Γερμανοί δεν πάνε στη Βουλγαρία. Πάνε εδώ. Θα μοιάζουν όνειρο απατηλής νυχτός. Θα κάνουν μαθητεία για 2-3 χρόνια τσάμπα και θα αμείβεται ποιος, ο εργοδότης θα αμείβεται για να μπορέσουν να κερδίζουν. Και αυτό το πράγμα είναι οι επενδύσεις που μας φέρνουν εδώ. Εμένα με σόκαρε κιόλας το γεγονός ότι γίνεται στην Νιρεμβέργη. Mm-hmm. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συγγνώμη, με συγχωρείς δηλαδή. Συμβολικά το λέτε. Εκεί συγκροτήθηκε επίσημα το Τρίτο Ράιχ. Mm. Και μας πάνε εκεί. Πάνε εκεί, δηλαδή αυτά τα κοθόνια που πήγαν εκ μέρους των Ελλήνων στην Νιρεμβέργη, είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να πηγαίνουμε από εκεί που ξεκίνησε το Τρίτο Ράιχ να συζητάμε το ξεπούλημα της πατρίδας? Θέλετε το ξεπουλήστε, πηγαίνετε κάπου αλλού, ρε παιδιά. Πήγαινε στο Κστάντ, δηλαδή κάπου, ρε παιδιά. Ή στην οικοφωλιά των Άλπεων που ήταν το εξοχικό του Χίτλερ. Και εκεί ωραία είναι, ας πούμε, είναι πολύ όμορφο, mm-hmm. Είναι εξαιρετικό. Το μέρος εκεί. Εκεί να σας πάνε στην Νιρεμβέργη. Δηλαδή, μόνο η σημειολογία δεν έχουν τσίπα αυτοί. Δεν νομίζω ότι έχουν κανένα τέτοιο θέμα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Είναι χοντρό ζήτημα. Να σημειώσουμε επίσης ότι από τον Μάρτιο του 2010, όπου υπογράφτηκε, αν θυμάμαι καλά, 5 Μαρτίου ήταν αυτό. 5 Μαρτίου, αν θυμάμαι, πάντως ήταν Μάρτιος του 2010, υπογράφτηκε η περίφημη Συνθήκη Εταιρικής Σχέσης, Ελληνογερμανικής Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης, από τον κύριο Παπανδρέου. Η συνθήκη αυτή δεν έχει περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ακόμη, αλλά υλοποιείται. Είναι αυτή η συνθήκη που επέτρεψε να έρθει ο κύριος Φούχτελ εδώ, γιατί το ξαναλέμε. Ο Φούχτελ δεν είναι ούτε μέλος της ομάδας Ράιχενμπαχ, mm-hmm. που να πεις ότι την επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm-hmm. ούτε μέλος της Τρόικας, mm-hmm. ούτε εντάσσεται σε κανένα μνημόνιο, ούτε σε δανειακή σύμβαση. Το ξαναλέμε, ο κύριος Φούχτελ, ο ρόλος του κύριου Φούχτελ και η υποδοχή του εδώ δεν έχει σχέση καθόλου, τυπικά δηλαδή, με το δανειακό καθεστώς της χώρας που έχουν επιβληθεί από την Τρόικα και, και τον Ράιχενμπαχ. Άρα, ποιος θεσμικά μας έχει επιβάλει τον Φούχτελ? Υπάρχει μια αφανής διεθνής σύμβαση, mm-hmm. η οποία δεν έχει τολμήσει καμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα να τη φέρει στη Βουλή για να επικυρωθεί με τους 181 βουλευτές που χρειάζεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί, για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Πρώτον, για να μην δείξει τι έχει ξεπουληθεί σε αυτή τη χώρα από τους Γερμανούς. Και δεύτερον, γιατί δεν έχουν τους 181 συνένα. Για να περάσει αυτό. Λοιπόν, αυτό να το ξέρουμε. Αλλά θέλουμε όλες τις πληροφορίες. Όλες οι λεπτομέρειες, την Πέμπτη. Θα το κάνουμε θέμα δηλαδή. Την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, 7 η ώρα, θα είμαστε πάλι συντονισμένοι. Θα είμαστε στον αέρα, εκπομπή ΑΕ. Και είμαι σίγουρη ότι με περισσότερα στοιχεία αυτού του θέματος. Εγώ θέλω κάτι να υπενθυμίσω, επειδή είπαμε για τον τουρισμό και οι φίλοι μας οι Γερμανοί ζητάνε την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, εκτός από τους ηλικιωμένους που θα ξεφορτωθούν και θα τους στείλουν εδώ, γιατί πλέον τους είναι άχρηστοι, κάπως έτσι. Αυτός είναι ο πολιτισμός της Γερμανίας. Σκοτώνουμε τους δικούς μας αναξιοπαθούντες. Λοιπόν, για να έρθουν οι Γερμανοί να είναι αξιοπαθούντες. Ναι, θα σου πω και έναν άλλον τουρισμό να τον θυμηθούμε που εξάγουν οι Γερμανοί στην Ταϊλάνδη. Και σε κάτι τέτοια είναι μέρη. Το δεύτερο κύμα. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Αυτές θα είναι οι επενδύσεις και έτσι θα αφήσουν τα λεφτά τους οι Γερμανοί πολιτισμένοι φίλοι μας στην Ελλάδα. Είτε με τους ηλικιωμένους τους, είτε με τους άρρωστους που έχουν. Έτσι, με τους άρρωστους. Λοιπόν,
Γιατί είναι και πολύ άρρωστοι. Ένας λαός πολύ άρρωστος. Παιδιά, είναι γνωστό. Δεν λέω κάτι τώρα. Δεν είναι αντιγερμανικό. Λοιπόν, να είναι πούμε, με στοιχεία. Να διεθνή. Το πούμε ξεκάθαρα. Να το πούμε ξεκάθαρα. Όποιος έχει ζήσει έστω και λίγο στη Γερμανία ξέρει πολύ καλά ότι η αρρώστια που επέβαλε το Χίτλερ στην Γερμανία δεν έχει απαλλαγεί. Ο γερμανικός λαός. Okay. Γιατί δεν φρόντισε κανένας βεβαίως. Οι κυβερνήσεις του ήταν εκείνες οι οποίες διόνυσαν το σαράκι στο DNA του γερμανικού λαού. Και δεν είναι αυτό το πράγμα ρατσιστική τοποθέτηση, είναι κοινωνιολογική προσέγγιση η οποία είναι γνωστή. Το φρόντισαν και οι σύμμαχοι. Μα το σαράκι, το σαράκι αυτό το καταγράφει με την πολιτική τους και οι σύμμαχοι στη συνέχεια. Ο αγών μου, όχι από πριν. Να. Η προσπάθεια να επιβάλλουν πολιτική δουλοπρέπειας, αρρωστημένης δουλοπρέπειας στο γερμανικό λαό στην εξουσία έχει την καταγωγή του στην απολυταρχία του Γιούγκερς, αλλά επιβλήθηκε και πολύ συστηματικά από τους συμμάχους μετά την Αντάντ, δηλαδή μετά την συνθήκη των Βερσαλιών. Την περιγράφει, αυτή την κατάσταση την περιγράφουν όχι μόνο αριστεροί συγγραφείς και προοδευτικοί συγγραφείς της Γερμανίας, αλλά και ο ίδιος ο Γίτλερ στο Mein Kampf, δηλαδή στον αγώνα, όπου λέει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Το χαρακτήρα δε της δουλοπρέπειας του γερμανικού λαού, που είναι αυτός ο χαρακτήρας που επέτρεψε την επιβολή του Χίτλερ στο καθεστώς και που διαγωνίζεται ακόμη και σήμερα. Ωραία. Με ελάχιστες περιπτώσεις όπου η νεολαία κυρίως και κάποιες προοδευτικά τμήματα της διανόησης προσπάθησαν να το σπάσει με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει τα λευκά κελιά, τα Berufsverbot και το καθεστώς ρεβασισμού που είχε οικοδομηθεί από την εποχή Adenauer, δηλαδή μετά το 1945-46 μέχρι σήμερα.